speak in Greek and to make the translate in Roman. Λοιπόν, πριν να ξεκινήσω το παιχνίδι, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Înainte de a începe meciul, era un meci foarte interesant din punct de vedere tactic și abordare. Και ταξίδι ομάδων που φέτος οι στόχοι του είναι πάρα πολύ ψηλοί και για το κύπελλο και για το πρωτάθλημα. Era un match dintre două echipe care au obiective similare în această competiție, atât pentru campionat și pentru Cupa României. Δύο από τις τρεις ομάδες που θα εκπροσωπήσουν για τη χώρα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Să nu uităm că sunt cele două echipe care vor reprezenta România în competiția europeană. Παρόλα αυτά ήταν πολύ κακό παιχνίδι. Είστε d'accord cu și cu coach cu Teodorescu că este un era un match fără spectacol. Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός, αλλά θεωρώ ότι είναι το χειρότερο παιχνίδι που είδα από την ημέρα που είμαι στη Ρουμανία. Nu știu dacă este să va auzi la extrema ceea ce zice, dar probabil după el era cel mai rău match din punct de vedere a spectacolului de când el antrenează în România. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, αλλά ειδικά στη δική μας την ομάδα και στους δικούς μας τους καλοδοσιαστές. Totuși trebuie să felicităm ambele echipe, mai mult echipa noastră și jucătorii echipei. Διότι είναι ξεκάθαρο πρώτον ότι είναι ανέτοιμες ακόμη οι ομάδες, είναι πολύ γρήγορα για να μπορούν να αποδώσουν με βάση τις πραγματικές τους δυνατότητες και φαίνεται από τα σουτ τριών πόντων ειδικά. Țin să felicită ambele echipe, cum au zis, fiindcă este prea devreme pentru ambele echipe, pentru majoritatea echipelor. Abia acum s-a terminat perioada pregătitoare. Nici o echipă nu poate juca, nu poate da randamentul maxim, se vede și la procentajele de aruncare de la distanță. Και την ίδια ώρα θα συμφωνήσω, για μένα είναι ο δεύτερος λόγος, με τον coach Πετρίσεβιτς, αυτόν με τον κανονισμό, με τους δύο των Ρουμάνους, είναι τρομερό πρόβλημα. Și este de acord cu ce a spus și domnul Πετρίσεβιτς, regulamentul cu utilizarea două jucătorilor români este o problemă care se vede la cursivitatea jocului, cum a spus și dinșul. Με ένα Ρουμάνο δεν είναι πρόβλημα, αλλά με δύο είναι τεράστιο πρόβλημα και θα εξηγήσω γιατί. Δεν είναι θέμα ότι αν θα πέσει το επίπεδο ή αν θα ανέβει, καμία σχέση με επίπεδο. Απλά πρέπει να μπει στη διαδικασία ενώ προπονητής να σκεφτεί ποιον θα βγάλει, ποιο θα βάλει, ποιο ξένο θα βγει, ποιο Ρουμάνο θα βγει. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει περίπτωση σε κανένα παιχνίδι κυπέλλου να υπάρχει ρυθμό στο παιχνίδι. Și ca să nu fie interpretat greșit, nu afectează, deci nu e vorba de nivelul sau de calitatea jocului, dar acest regulament, după el, îl obligă pe fiecare antrenor să țină minte că trebuie să am doi jucători români și atunci nicio echipă, după el, în competiția Cupa României, nu o să aibă cursivitate în joc și nu o să aibă un ritm bun și de randament care dorește. Παρ' όλα αυτά, ο κανονισμός είναι εκεί, πρέπει να το σεβαστούμε τον κανονισμό. Τότε σε αυτά τα ρεγουλαμέντους πρέπει να ρεσπεκτάμε, σε ρωκάμε κουλιέ. Πρέπει να βοηθήσουμε για τους ντόπιους παίχτες να ανέβουν επίπεδο, να έχουν χρόνο συμμετοχής. Evident, σε αζούτα είπε ζουκατόρι αυτοκτόνι, βορεβέα μινούτε ζουκάτε, βορεβέα σε ρεσπεκτοβιλιτάτς. Χωρίς να ψάχνουμε δικαιολογίες, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κάνουμε ένα adjust και σε αυτόν τον κανονισμό στο κύπελλο. Σύμφωνα σε καουτάμ σκούζε, τρέπει σε δασί μονταλιτάτς πέντρο αφάτσε φάτσε σε κονφόρμα ρεγουλαμέντου λίρες παικτή. Όσον αφορά το παιχνίδι, είδαμε και τις δύο ομάδες να έχουν σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους. Ναι, λέγα τώρα ακόμα έτσι, ο άμπελ εκείπε αν βάζω ότι κανένα βέβαια κοντινοϊτάτε, βέβαια μομέντε μπούνε, βέβαια μομέντε μαϊκουτσίν μπούνε και ρέλε. Γι' αυτό είπα και πριν, οι ακόμη ομάδες είναι ανέτοιμες. Έτσι, από τη στιγμή που έχουμε δύο ισοδύναμες ομάδες απέναντι. Την μομέντου καρε σε κονφλίντα το εκείπε, μας δε βαλόρε απροπιάτα, μπίνε εν τσελέσκα σε βέντε φόρτε κλάρκα συντέμινκα λάιντσε που του σεζόνου. Έχω την εντύπωση ότι στους 10 πόντους χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας και χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία να αυξήσουμε τη διαφορά για να πάμε με περισσότερες πιθανότητες στην Τιμισοάρα, διότι όσο και αν κερδίσεις εδώ, στην Τιμισοάρα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
οι 6 πόντοι μπορούν να σημαίνουν και πολλά πράγματα, μπορεί να μην σημαίνουν και τίποτα. Την παράδειγμα, când am reușit să avem o diferență de 10 puncte, n-am avut concentrarea necesară pentru a păstra diferența sau chiar pentru a mări diferența și vă dați seama că dacă reușeam să câștigam o diferență mai mare, implicit și la Timișoara era mai ușor, cu toate că nu se știe niciodată ce se poate întâmpla la un meci, dar la Timișoara știm că este o sală, un teren unde foarte greu poți castiga, poate castiga orice echipă. Θεωρώ σοφή την απόφαση μας στο τέλος να κάνουμε φάουλ. Τελικά μας βγήκε. Crede că decizia de a faulta la ultime secunde pentru a recapata posesia mingii era una corectă. Διότι, όπως είπα και πριν, μπορεί οι 6 πόντοι να μην σημαίνουν τίποτε, αλλά πάλι παίζει και μεγάλη διαφορά το να είναι 3 από το να είναι 6. Fiindcă, probabil, cele 6 puncte diferența nu spun nimic, dar totuși este un avantaj, în orice caz este mai bine ca să ai un avantaj de 6 puncte decât un avantaj de 3 puncte. Ia, ακόμη μια φορά, συγχαρητήρια στους παίκτες μου, συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Μέρα με μέρα θα είμαστε καλύτεροι και θα διεκδικήσουμε όλους τους στόχους μας μέχρι το τέλος. Όσον αφορά και το προαθλήμα του κυπέλλου και το κύπελλο τσέρκος. Εγκοντάτα φελιστάρει ζουκατόρυλορ εκείπε σι η έλλη είστε κομβίνς κα ζήτε ζή βομ ζουκά μαϊ πίνε, βομ φί μαϊ βούν σι βομ ρεωσίς αδίντζε μου μπιεκτίβελες ατήτλα καμπιονάτα σι κουπα Ρουμανία. Είμαστε 51-49. Apropo de la 6 puncte diferență? Είναι 61-59, οι πιθανότητες. Οι πιθανότητες, εντάξει, έχουμε. Όσο μπορεί να είναι ένα προβάδισμα 6 πόντων, τόσο είναι και οι πιθανότητες. Και στο μπάσκετ ξέρουμε ότι 6 πόντι μπορεί να είναι και τεράστια απόσταση, μπορεί να μην είναι και καθόλου. Ρεπέτα, σα σε πούντε πότε η έστω διφερένσα σεμνιφικατίβα, σαν κιάρ ούνα καρέσα να τα καλυφικάρε, από ό,τι νοσά με νεμίκα. Ούντε σύντε καρέτσι με μούτε πρόβλημα για το ρετούρι. Να φάρε δε τρένο. Εκτός από γεγονός θα έχουμε εκτός έδρας, ποια άλλη δυσκολία θα έχουμε, ποιο θα είναι το πρόβλημα. Κατάλαβα την ερώτηση του άλλη. Καμιά άλλη δυσκολία, πρέπει να πάμε αγωνιστικά να πάρουμε το παιχνίδι. Κατάλαβα την εννοή, αλλά θα πάμε αγωνιστικά να πάρουμε το παιχνίδι. Όχι, σε λες, έτσι, δωρεάτσα, εντρεμπάτσα, σου εντρεμπάρα, δεν μπορούσα να καβοιάτσα. Va referiți la altceva, în orice caz el va pregăti echipa pentru a merge la Timișoara și câștiga meciul și calificare. Lazar a avut un presezon slab, astăzi a început titularul, dar nu a fost prea mult folosit. Crede că este o problemă de adaptare? Ο Λάζαρ είχε φιλικά την πολύ καλό. Σήμερα επίση δεν ήταν πολύ καλό. Είναι θέμα προσαρμογή. Όχι. Να σα πω ότι στο κύπελλο δεν θέλω να ασχοληθούμε με την απόδοση κανένα από του ξένου. Στο κύπελλο πρέπει να θυσιάσουμε κάποιο από του ξένου μα ώστε να έχουν περισσότερη διάρκεια. Αν δείτε από την Τιμισοάρα, θυσίασαν τον Σάιλοχ, ο καλύτερο παίκτη στα φιλικά. Εμεί αποφασίσαμε ότι έπρεπε να θυσιάσουμε σήμερα τον Λάζαρ. Τέτοιες ερωτήσεις όπως του να μου τις κάνουν στο πρωτάθλημα. Στο κύπελλο δεν μπορώ να πω τίποτα για απόδοση των ξένων, διότι είναι δύσκολο και για αυτούς να μπαίνουν, να βγαίνουν ένα λεπτό έξω καθόλου. Αυτό είναι. Δατορείτε το regulamento του ΙΕΛ, δωρέστε σαν νου βολμπίν της πρεραντάμεντου ζουκατόριλορ στραήν εν κούπα Ρουμανία. Εν καμπιονάτη που τέτσι είναι τρεπάωρτσε, είστε φόρτε γκρέου, σε τότε την τρισαγέ και το μινούτα τη βαζούτη η κήπα τη μισοάρη ω ακριβικά την τρεγγυλιμέλε πεζού κατ' ορουσάιλον. Καλή, probably είστε τσέλμα η πούντα τη κήπα τη βέρσα. Σύνοη άσταζη αν τρεγγυλιμέλε αν σε ακριβικά την πελαζά. Αυτό είναι τσέλμα η όφελη μου, τσουμί τη ευολούτσια του Λάζα. Αυτό το ερώτηση είναι διαφορετικό γενικότερα, είσαι ευχαριστημένο από το όλο το Λάζα. Ακούτε να δείτε. Ο Λαζάρ είναι διαφορετικός παίκτης από τον Μιλόσεβιτς. Αν σκέφτεστε τον Μιλόσεβιτς, κάνετε μεγάλο λάθος και είναι και αδίκομο για τον Λαζάρ. Ο Λαζάρ μπορεί να κάνει πράγματα που δεν μπορεί να κάνει ο Μιλόσεβιτς, ο Μιλόσεβιτς κάνει πράγματα που δεν μπορεί να κάνει ο Λαζάρ. Είναι καλύτερα να σκεφτείτε τι απόδοση μπορεί να έχει ο Λαμόν, τι απόδοση έχει ο Πόρτερ, τι απόδοση έχουν τα άτομα που ήταν από πέρσι. Οι καινούργοι είναι ακόμα πολύ γρήγορα για να τους κρίνουν. Despre jucători noi veniți, străini, este prea devreme să îi evaluăm și să tragem concluzii. Este greșit, după părerea lui, să comparăm cu Milosevic, fiindcă, în orice caz,
are niște aspecte pozitive față de Milosevic, iar niște aspecte negative. Este prea devreme, mai bine să ne interesăm cum Soca Porter sau Lamont, care erau deja în echipă și aveam un punct de referință. Astfel de comparații nu ajută pe nimeni, susține coach. Unde crede că s-ar putea face diferența în returul? Μπορεί να παιχτεί διαφορά στο, για την πρόοδο στον επαναληπτικό. Ο επαναληπτικός χρειάζεται πάρα πολύ συγκέντρωση από εμάς. Θα προσπαθήσουμε να αφήσουμε όσο πιο χαμηλά γίνεται το παιχνίδι και πρέπει να μειώσουμε σε τεράστιο βαθμό τα κακά μας διαστήματα. Αν δεν μειώσουμε τα κακά μας διαστήματα, θα είναι πολύ δύσκολη η προσπάθεια μας στην πίσω. Κονσεντράρε, αν απαράρε, care este siatul nostru și trebuie neapărat să nu avem intervalele în care echipa nu joacă bine. Intervalele astea atât de lungi. Bine.